Δόκτωρ Σταύρος Δρακουλαράκος, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενδεδειγμένος διδάσκων στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια σκακέρα η οποία έχει στηθεί, η οποία έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι το κλασικό πεδίο της Μέσης Ανατολής με τους κλασικούς αντιπάλους, αλλά έχει και πολλές παρενέργειες. Είναι η πρώτη φορά, αυτό έλεγα και νωρίτερα, που οι Αμερικανοί δεν δίνουν λευκή επιταγή στο Ισραήλ παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης που δέχτηκε. Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που δεν δίνει λευκή επιταγή, αλλά γιατί εξαρτάται πάντα όσον αφορά την Αμερική σε ποια προεκλογική φάση βρισκόμαστε. Αν βρισκόμαστε στην πρώτη θητεία ενός πρόεδρου, στο ενδιάμεσο της προεκλογικής στρατείας, στη δεύτερη θητεία, καταλαβαίνετε ότι αν μιλάμε για ένα πρόεδρο ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη του θητεία, πλέον δεν είναι απαραίτητο να μιλάει στο ακροατήριό του, το οποίο είναι προϊσραηλινό, για παράδειγμα. Όπως είχαμε δει και επί Ομπάμα στη δεύτερη θητεία του. Και σας θυμίζω και επίσης δεύτερη θητεία Ομπάμα με Biden αντιπρόεδρο, που ήταν ιδιαίτερα σκληρός με Νετανιάχου και Ισραήλ εκείνη την περίοδο. Ναι. Γι' αυτό και υπήρχε και το όλο θέμα, τέλος πάντων, τους πρώτους μήνες όταν ανέλαβε πρόεδρος ο Biden, πώς θα εξομάλυνε κάπως τις σχέσεις των Νετανιάχου. Η χημεία μεταξύ Νετανιάχου και Δημοκρατικών ποτέ δεν ήταν καλή, ανεξαρτήτως του ποιος είναι επικεφαλής των Δημοκρατικών. Γενικά υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Σίγουρα δεν είναι τόσο καλές οι σχέσεις όσο με τους εκπροσώπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αλλά σίγουρα δεν είναι κακές σχέσεις, ας το θέσουμε έτσι. Πάντα υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση. Είτε μιλάμε για Ρεπουμπλικανούς είτε για Δημοκρατικούς. Δηλαδή δεν είναι. Και ο Ομπάμα, ακόμα και όταν βγήκε, ήταν πολύ πιο μετρημένη η στάση του από ότι προεκλογικά, ας πούμε, έναντι του Ισραήλ. Γενικά η χημεία με τους Δημοκρατικούς, εντάξει, προφανώς και οι δεσμοί είναι τέτοιοι που δεν, δομικά δεν αλλάζουν, αλλά σε θέμα χημείας, επειδή το παρακολουθούμε χρόνια, όποτε είναι οι Δημοκρατικοί πάνω, ο Νετανιάχου έχει ένα θέμα. Οι Δημοκρατικοί έχουν ένα θέμα με τον Νετανιάχου. Τώρα, σε επίπεδο επόμενων κεφαλαίων, επόμενων βημάτων, τι βλέπετε? Οι Αμερικανοί νομίζω είναι σαφείς ότι προσπαθούν να αποφύγουν τη διάχυση και την αποκλιμάκωση. Βλέπουμε ότι έσπευσαν να πούν ότι δεν έχουν στοιχεία για εμπλοκή του Ιράν. Το Ιράν το ίδιο φαίνεται ότι δεν θέλει και το ίδιο την κλιμάκωση παρά την ρητορική. Τι βλέπετε εκεί? Όσον αφορά το Ιράν, κοιτάξτε, παρά το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ είναι από τους πιο δυνατούς σήμερα αραβικούς στρατούς, το Ιράν δεν είναι σε θέση ή δεν έχει την πολυτέλεια, στο θέσουμε έτσι, να εμπλακεί σε μια πολεμική σύρεξη με το Ισραήλ. Παρά τους λεκτικούς διαξυπισμούς, θα στο θέσουμε έτσι. Είναι μια, το Ιράν καταλαβαίνετε ότι παρά ό,τι λέει τα τελευταία 10 χρόνια και ό,τι συμβαίνει στις Ιρανο-Αμερικανικές σχέσεις, οικονομικά και κοινωνικά βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση. Οπότε δεν το συμφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σε θέση να πει: ωραία, είμαι μια χώρα η οποία θα αντέξει ένα παρατεταμένο πόλεμο. Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα παρατεταμένο πόλεμο. Δεν είναι ένα πόλεμο ο οποίος θα τελειώσει σε μερικές μέρες. Και άμα δούμε και τις διάφορες πολεμικές σειράξεις του 21ου αιώνα τουλάχιστον, πλέον δεν μιλάμε για πολέμους ημερών ή μερικών εβδομάδων. Μόνο και το ουκρανικό να δούμε, ακόμα τρέχει. Άμα δούμε για την Ιεμένη, τρέχει σχεδόν 10 χρόνια πλέον. Γενικά η εξέλιξη, επειδή αναφέρατε και τους εξοπλισμούς και λοιπά, ακριβώς επειδή η ίδια η φύση του πολέμου έχει εξελιχθεί και δεν μιλάμε μόνο για συμβατικούς πολέμους, αλλά μιλάμε για ασήμαντες απειλές, μιλάμε για κυβερνοπόλεμο, μιλάμε για επιθέσεις με drones και λοιπά, πλέον η έναρξη ενός πολέμου, οποιαδήποτε σύραξης, δεν τελειώνει εύκολα. Ωραία, άρα το Ιράν έχει τους προφανείς λόγους για τους οποίους δεν θα ήθελε, παρά την ρητορική, να εμπλακεί. Αυτό φάνηκε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στους άλλους της περιοχής, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα κλπ., τα οποία βρίσκονταν κυρίως Σαουδική Αραβία σε μια πρώτον πυλών μιας επισημοποίησης αποκατάστασης σχέσεων. Η Χαμάς προφανώς το έχει στο γνωστό, έτσι, να ασκηθεί πίεση από την κοινή γνώμη και να αποτραπεί αυτό. Εκεί τι βλέπετε με τα σχετικά, πραγματιστικά καθεστώτα του κόλπου? Δύσκολα τα πράγματα για περαιτέρω προφανώς ομαλοποίηση με Σαουδική Αραβία. Το πραγματικό ερώτημα, για να σου πω
τη γνώμη μου ότι θα γίνει με τα Εμιράτα. Γενικά με τα τρία κράτη των συμφωνιών του Αβραάμ του 20, του Deal of the Century τέλος πάντων. Γιατί αυτό που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό τέλος πάντων, τουλάχιστον στο ελληνικό κοινό, είναι ότι ωραία, οι συμφωνίες Αβραάμ αφορούσαν διακρατικές σχέσεις, την εξομάλυνση των διακρατικών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Μαρόκο και του Μπαχρέιν με το Ισραήλ, το καθένα ξεχωριστά. Και στο πλαίσιο αυτής της ομαλοποίησης, πέρα από την ίδια την αναγνώριση του Ισραήλ και την καλλιέργεια τελικών σχέσεων, ο απότερος στόχος είναι η ίδρυση μιας τελωνιακής ένωσης του κάθε κράτους, όχι των τεσσάρων κρατών μαζί, αλλά του Μπαχρέιν με το Ισραήλ, του Μαρόκο με το Ισραήλ και των Εμμυράτων. Τα Εμμυράτα ολοκλήρωσαν, ανακήρυξαν τελωνιακή σχέση με το Ισραήλ. Φέτος είναι σε ισχύ και το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο κρατών είχε σαν αρχικό στόχο το 1,5 δις το χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για, δηλαδή ήταν ας πούμε το πρώτο βήμα για τη Σαουδική Αραβία, το prequel για την συνέχεια, ναι, με τη Σαουδική Αραβία. Και την ίδια περίοδο, μιλάμε για το 21-22, βλέπαμε κινήσεις ας πούμε όχι δημόσιες, αλλά κινήσεις από τη Σαουδική Αραβία που έδειχναν ότι αν όχι αύριο, αλλά σε βάθος δεκαετίας, πώς θα κυπάει για εξομάλυνση. Βλέπαμε ότι ξαφνικά αεροσκάφη τα οποία ξεκινάγανε από Τελαβίβα, από Ισραηλινό εναέριο χώρο, μπορούσαν να περάσουν πλέον, το μπαν είχε φύγει δηλαδή, από σαουδαραβικό εναέριο χώρο, το οποίο τα τελευταία 30 χρόνια ήταν απαγορευμένο. Πλέον μπορούσαν να περάσουν. Επίσης, πλέον επιχειρηματίες με Ισραηλινό διαβατήριο μπορούσαν να έρθουν στη Σαουδική Αραβία. Και αυτό είχε απαγορευτεί παλιά. Πλέον και αυτό είχε αρθεί σαν απαγόρευση. Οπότε, αν λάβουμε υπόψη ότι, όπως είδατε στις αρχές του χρόνου φέτος, ότι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν είχαν ξαναφτιάξει τις σχέσεις τους μέσω του Ιράκ και της Κίνας. Το Ιράκ ξεκίνησε ουσιαστικά την εξομάλυνση και την ολοκλήρωσε η Κίνα. Φαινόταν ότι πήγαινε πολύ πιο γρήγορα το πράγμα από ό,τι θα είχε φανταστεί κάποιος το 2021-2022. Τα βλέπαμε ότι γινόταν σιγά τα πράγματα, αλλά πήγανε πολύ πιο γρήγορα. Και σίγουρα τα γεγονότα από 7 Οκτώβρη μέχρι σήμερα είναι τροχοπέδι σε αυτό το πράγμα. Και δεν φαίνεται να, δηλαδή όσο χειροτερεύει το πράγμα και από τις δύο πλευρές, τόσο δυσκολεύει η επανέναρξη, ας πούμε, των διαπραγματεύσεων. Το περίεργο της κατάστασης είναι ότι λόγω των συνθήκων φαίνεται ότι εκεί που έλεγες ότι η Σαουδική Αραβία και η Ισραήλ έρχονται πιο κοντά, επειδή ταυτόχρονα εξομάλυνε σχέση με το Ιράν, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δούμε, δεν ξέρουμε, αλλά να δούμε ένα κοινό μέτωπο, το οποίο είναι πρωτοφανές μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν έναντι του Ισραήλ. Δεν λέω στρατηγικό μέτωπο. Ναι. Διπλωματικό, αυτό. Γεωπολιτικό, ναι. Διπλωματικό κυρίως. Ναι. Γεωπολιτικό. Αυτό, ναι, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, επειδή εσείς εκτιμάτε ότι παγώνει ή ότι γενικά πλέον τορπιλίζεται. Γιατί ξέρουμε από πληροφορίες και από το ρεπορτάζ εδώ και αρκετά χρόνια ότι οι πρώτοι οι οποίοι προσέγγισαν οι Ισραηλοί για να αρχίσει αποκατάσταση των σχέσεων πολύ πριν τη συμφωνία του Αβραάμ ήταν οι Σαουδάραβες. Υπήρχαν υπόγειες συνομιλίες, οι οποίες κάποια στιγμή βγήκαν στην επιφάνεια. Αυτό, επειδή έχει πολλά χρόνια το οποίο οικοδομείται, όπως είπατε και εσείς, παγώνει προφανώς λόγω των εξελίξεων, ή πάμε πλέον σε μια ακύρωση, τορπιλισμό, άρα όλο το project τη Μέση Ανατολή τεινάζεται στον αέρα. Νομίζω ότι είναι νωρίς να μιλήσουμε για τορπιλισμό. Σίγουρα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για την μυστική, ας πούμε, προσέγγιση, την αργή, μυστική και κλεισμένο των θερών προσέγγιση. Γιατί πριν την ανακάλυψη των ενεργειακών κοιτασμάτων, τα Μάρλε, Διάθαν κλπ. Από πλευρά Ισραήλ και μετά που ακολουθήσαμε και εμείς και η Κύπρος, ένα πράγμα, δηλαδή από τις αρχές δεκαετίας του 2000,
και στη δεκαετία του 90, το βασικό πράγμα το οποίο πούλαγε το Ισραήλ προς τα έξω, που ήταν σαν το καρότο, ας πούμε, για να προσεγγίσει χώρες, όπως ήταν και η Τουρκία τότε, και να προσεγγίσει χώρες και να καλλιεργήσει φιλικές σχέσεις. Δηλαδή, ο στόχος του Ισραήλ είχε, δηλαδή αυτή η στρατηγική είχε ονομαστεί και ως δόγμα της περιφέρειας του Ισραήλ. Ήταν ότι βρισκόμαστε απομονωμένοι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο δικό μας χώρο τέλος πάντων, βρισκόμαστε περικυκλωμένοι από εχθρικά κράτη. Οπότε πρέπει με τον άλλο τρόπο είτε να καλλιεργήσουμε φιλικές σχέσεις με αυτά τα εχθρικά κράτη ή να βρούμε κάποια από αυτά τα κράτη τα οποία λένε ότι είναι εχθρικά, αλλά στην πράξη, ξέρετε, ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος. Οπότε η αιχμή του δόρατος της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ τότε ήταν να πουλήσει, να πουλήσει την τεχνογνωσία του στα συστήματα ασφαλείας, στους εξοπλισμούς και στα συστήματα ασφαλείας. Δεν είναι περίεργο, αναδρομικά πάντα, να δούμε ότι τα κράτη τα οποία πρωτοκαλλιέργησαν σχέση με το Ισραήλ ήταν αυτά που είχαν προβλήματα εσωτερικής ασφάλειας. Το μεγάλο μπαμ το έκανε η Τουρκία το 1996, και από τις αρχές του 1990 είχαν αρχίσει επαφές, πολύ ανοιχτές επαφές, και το 1996 υπέγραψαν σειρά συμφωνιών. Mm-hmm. Αυτή η συνεργασία τόσο σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών αλλά και στο να δώσει το Ισραήλ την τεχνολογία ασφαλείας που είχε για να αναβαθμιστούν τα συστήματα της κάθε χώρας. Το βλέπαμε στην Τουρκία όσον αφορά το κουρδικό. Mm. Και όσο προχωράμε στη δεκαετία του 2000 και βασικά όταν φτάνουμε στη δεκαετία του 2010 και υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα ή ο φόβος ανάπτυξης εσωτερικών προβλημάτων στις χώρες του Κόλπου, και συγκεκριμένα μιλάμε για Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες, όπου υπάρχει ο φόβος της ανάπτυξης κινημάτων του πολιτικού Ισλάμ και συγκεκριμένα της μουσουλμανικής αδελφότητας, τόσο περισσότερο γίνεται πιο ελκυστικό το Ισραήλ. Και αυτό, για να το πάμε και σε πιο πρόσφατα γεγονότα, τα συστήματα ασφαλείας που πουλάγε το Ισραήλ, τα βρίσκουμε ή βρίσκουμε την τεχνογνωσία τουλάχιστον στο Αζερβαϊτζάν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Για άλλους λόγους εκεί πέρα. Για άλλους λόγους, αλλά πάλι το Ισραήλ πούνε για αυτή την τεχνογνωσία για να έχει ένα πάτημα στο Αζερβαϊτζάν, το οποίο συνορεύει, όπως θέλετε, με το Ιράν. Το Ιράν και έχει και κόσμο μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν αύριο το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, το πιθανότερο είναι ότι από το Αζερβαϊτζάν είναι που θα απαντήσει. Ναι, ναι, ναι. Άρα και θα επανέλθουμε. Άρα τώρα βλέπουμε ένα πάγωμα της, γιατί εδώ υπήρχε ένα project και με την αμερικανική επίνευση και σχεδιασμό για μια νέα Μέση Ανατολή, έτσι, όπου θα αποκαθίστατο οι σχέσεις και θα έμπαινε όλη η περιοχή, βέβαια, ένα μεγάλο μέρος περιοχής σε ένα νέο στάτους. Αυτό παγώνει επί του παρόντος εν αναμονή της εξέλιξης με την της στρατιωτικής αντιπαράθεσης Ισραήλ-Χαμάς. Παγώνει. Θα σας το πήγαινε ένα βήμα παραπέρα, όχι μόνο παγώνει, αλλά φαίνεται ότι το ρόλο της Αμερικής τον αναλαμβάνει σιγά σιγά, θα δούμε, η Κίνα. Mm. Γιατί βλέπετε ότι όχι μόνο μεσολάβησε μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, αλλά τα έβαλε και στους περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους ηγείται. Το συνέδριο συνεργασίας της Σανγκάης και μπήκανε και στο BRICS. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό που λέγαμε και γραφόταν πάρα πολύ σωστά τα προηγούμενα χρόνια, ότι βλέπουμε μια αποχώρηση, είτε μια υποχώρηση της Αμερικής από το χώρο της Μέσης Ανατολής, είτε μια υποβάθμιση, ας πούμε, της παγκόσμιας ηγεμονίας Αμερικής, βλέπουμε σιγά σιγά ότι αυτή η διαδικασία έχει επιταχυνθεί και προχωράμε σιγά σιγά σε ένα πιο πολυπολικό κόσμο, τύπου 19ου αιώνα, ας πούμε, Ιερά Συμμαχία κλπ. Mm-hmm. Συναυλία, η Κίνα, το ότι κατάφερε να διεμβολήσει την αμερικανική επιρροή εκεί, ειδικά με τις χώρες του Κολόμπου, ήταν εντυπωσιακό. Αλλά φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί είχαν αποφασίσει με κάποιο τρόπο να αποστασιοποιηθούν. Έχουν την εντύπωση ότι τώρα το αναθεωρούν και θα επανακάμψουν. Και λόγω πιθανού μετόπου
στο μέλλον, στο έγκυς μέλλον με την Κίνα. Δηλαδή βλέπω ότι οι Αμερικανοί θέλοντας και μη και λόγω Ισραήλ, αλλά βλέπουν ότι τελικά δεν μπορούν να αποχωρήσουν από κάπου χωρίς να έχουν θέματα ασφαλείας οι ίδιες. Δεν μπορούν να βρουν τον εκπρόσωπό τους, ας πούμε. Ναι, ναι. Τη χώρα η οποία θα αναλάβει τα... Τους τοπικούς εργολάβους, έτσι. Την καθημερινότητα. Ναι. Κατά ακριβώς αυτό που λέτε. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Τα λέμε, επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.